Ότι εμείς... Ψάχνετε λοιπόν συμμαχίες που είναι πιο κοντά σας. Προσπαθούμε να γίνουν, ναι, να συνασπιστούμε σε συμμαχίες κοινωνικές και πολιτικές. Έχετε καταφέρει, έχετε καμία συμμαχία? Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Προχθές, με ένα συγκεκριμένο ζήτημα, όχι φυσικά με όλο το πακέτο, με ένα συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά όχι μικρό, ένα ζήτημα εθνικής εμβέλειας, όπως είναι το ζήτημα της εκποίησης, δηλαδή του ξεπουλήματος και της υπόλοιπης ΔΕΗ, συγκεντρώθηκαν και συζητήσαμε τόσο κοινωνικές δυνάμεις, συνδικαλιστές, φορείς, εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών, αλλά και εκπρόσωποι ενός μεγάλου φάσματος εξωκοινοβουλευτικών και κοινοβουλευτικών δυνάμεων για ένα ζήτημα πολύ μεγάλο. Λέω, δεν ταυτίζεται αυτό με ένα νέο συνασπισμό. Με τη Νέα Δημοκρατία σε ποιες περιπτώσεις? Αλλά ήταν πολύ σημαντικό. Με τη Νέα Δημοκρατία αυτό, σε ποια περίπτωση που αποκλείεται, αυτό που αποκλείεται, γιατί θέλουμε να είμαστε ειλικρίνες, δεν μπορούμε να πουλάμε φύκια για μεταξωτές κορδέλες εμείς. Δεν μπορεί να γίνει συνεννόηση και συνεργασία και μάλιστα κυβερνητική με κόμματα με τα οποία κινείσαι προγραμματικά αντιδιαμετρικά. Γιατί μπορείτε θα κορδεύαμε να κάνετε... τον ελληνικό λαό τότε. Γιατί σε ποια βάση θα γίνει? Τα ωραία φρύδια του Τσίπρα ή η κορμοστασιά του Σαμαρά. Των υποχωρήσεων, στη βάση των υποχωρήσεων. Δεν μπορεί, κοιτάξτε, δεν μπορεί υποχωρήσεις, εννοώ συμβιβασμοί και μάλιστα προωθητικοί, μπορεί να γίνουν με δυνάμεις. Γι' αυτό κάναμε τη χθεσινή σύσκεψη και την τεράστια σύσκεψη και μιλάμε για νέο συνασπισμό εξουσίας, αλλά με δυνάμεις που υπάρχει μια στοιχειώδης δυνατότητα προγραμματικής σύγκρισης. Οδυνηρές υποχωρήσεις μπορούν να γίνουν. Με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε δεν Μπαλάφα. Μιλάω για τη Χρυσή Αυγή. Κύριε Μπαλάφα. Με τη Νέα Δημοκρατία και με την ελιά του κυρίου Βενιζέλου δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια σύγκριση. Οδυνηρές υποχωρήσεις μπορεί να γίνουν από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, αν εννοείται ότι για να συνεννοηθώ με άλλα κόμματα, όπως ας πούμε, λέω τώρα, με τη σειρά, ανεξάρτητα τη στάση του, με το ΚΚΕ, με την Ανταρσία, με τη ΔΗΜΑΡ, με του ανεξάρτητου Έλληνε κλπ. Του οικολόγου πράσινου, χρειάζεται να κάνω κάποιου προωθητικού συμβιβασμού, βεβαίω. Όχι, όχι. Πότε χρειάζεται να κάνετε οδυνηρέ συνεργασίε? Θα σα διαβάσω επιλέξει. Θα οδηγηθούμε σε αναγκαστικέ οδυνηρέ υποχωρήσει. Δεν προσέξα τι λέει όμω, προσέξτε τι λέει. Εάν δεν είμαστε αυτοδύναμοι, λέει. Όχι, αυτό θέλω να πω ακριβώς. Ναι, αυτό λέει. Πολύ... Αλλά αυτό τι λέει. Του παπά δεν είναι αυτό. Του παπά. Είναι το σκεπτικό και θα ήθελα να ακουστεί η κυρία Τσαμπανίδου. Κοιτάξτε, εμείς λέμε το εξής. Πάμε για αυτοδυναμία. Αν πάμε μόνοι μας σε εκλογές, η αυτοδυναμία είναι ένας στόχος, μπορεί να επιτευχθεί, μπορεί όμως και να μην επιτευχθεί. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει την κύρια ευθύνη σχηματισμού κυβέρνησης, δεν μπορεί να πει πάμε πάλι για εκλογές. Άρα θα αναγκαστεί να κάνει συνεργασίες με δυνάμεις του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου, του λεγόμενου που με τις οποίες δεν θα έχει υπάρξει μια προεργασία συνεννόησης. Και μπορεί τότε να αναγκαστεί να κάνει αυτές τις οδυνηρές συνεργασίες. Τι είδους υποχωρήσεις ήταν αυτές? Να κάνεις υποχωρήσεις στο βασικό πυρήνα των αναγκαίων αλλαγών στη χώρα μας. Δηλαδή... Στο μνημόνιο, στην διαπραγμάτευση, στο ρόλο των τραπεζών, στο φορολογικό σύστημα, στην παραγωγική ανασυγκρότηση, στην αναδιανομή, στην ανακούφιση δηλαδή... των πιο φτωχών. Πώς το διαβάζετε εσείς αυτό? Αντίθετα, με συγχωρείτε, να αναγκαστείτε μισό λεπτό. Δηλαδή να μην κάνετε πράξη το πρόγραμμά σας. Όχι, ναι, κινδυνεύουμε τότε. Αντίθετα, η στρατηγική που επιλέγουμε από πριν τις εκλογές. Εκλογική και εκλογική συμπαράταξη, νέος συνασπισμός εξουσίας, να πάει στις εκλογές πάνω σε ένα πρόγραμμα συμβατό με το πρόγραμμά μας, τότε αυτό είναι η καλύτερη κατά τη γνώμη μας. Κύριε Μπαλάφα, πάντως αυτό του κυρίου Παπά, συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία. Όχι, δεν εννοεί αυτό. Πάντως, εννοεί με τον ενδιάμεσο χώρο με τον οποίο δεν θα έχει προϋπάρξει μια ζήμωση, γιατί ξέρετε κάτι. Ποιος είναι ο ενδιάμεσος χώρος, ο οποίος δεν έχει προϋπάρξει μια ζήμωση μέχρι τώρα? Κοιτάζει, θα το πω λιγάκι, μία από εδώ, μία από εκεί πολλές φορές. Έχουμε φαινόμενα, ας πούμε, διάμεσος χώρος είναι υπό μία έννοια, συνολικά το ΠΑΣΟΚ, συνολικά. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, δια του Βενιζέλου και δια της Ελιάς, έχει προσκοληθεί είναι δορυφόρος του Σαμαρά. Όπως δορυφόρος του Σαμαρά υπήρξε για ένα μεγάλο διάστημα, η ΔΗΜΑΡ. Εμείς δεν θέλουμε, η ΔΗΜΑΡ. Με συγχωρείτε λίγο, μπορεί να κάνετε συνεργασία, λέτε, με το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή. Την ελιά του κ. Βενιζέλου. Ναι. Όχι, άλλο το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου, όχι βέβαια. Αφού είναι δορυφόρος Σαμαρά. Εμείς θέλουμε ο ενδιάμεσος. Συγγνώμη λίγο, τι είναι το καλό ΠΑΣΟΚ, είναι η ελιά? Το ΠΑΣΟΚ, η ελιά του κ. Βενιζέλου, δεν μπορεί να κάνει συνεργασία μαζί μας. Έχει κάνει τις επιλογές της. Είναι προσκολλημένη. Με έχετε μπερδέψει λίγο με τα καλά, κακά, ΠΑΣΟΚ, ελιές. Καθόλου, καθόλου. Πείτε μου, σας παρακαλώ, πολύ απλά, πολύ απλά. Καλό ΠΑΣΟΚ. Αν υπάρχει, ποιο σήμερα είναι. Το ΠΑΣΟΚ είναι. ΠΑΣΟΚ, αν υπάρχει, σήμερα ποιο είναι. Κοιτάξτε, τι θα γίνει σε 5 χρόνια, δεν ξέρω. Δεν μιλάμε για 5 χρόνια, μιλάμε για του επόμενου μήνε. Είσαι 4, είσαι 3, είσαι 2,5. Εγώ ξέρω το εξής, ότι σήμερα υπάρχει ένα ΠΑΣΟΚ, Παύλα, Ελιά,
με επικεφαλή τον κύριο Βενιζέλο, που είναι δορυφόρος του Σαμαρά. Υπήρξε ένα διάστημα η Δημάρ δορυφόρος του Σαμαρά. Με δορυφόρους δεν ενδιαφερόμαστε. Πάντως, είναι το κακό Πασόκ. Εμείς θέλουμε. Εμείς λέμε ότι τμήματα του ενδιάμεσου χώρου. Έτσι, τμήματα του ενδιάμεσου χώρου παρακολουθούμε. Με ποιο Πασόκ θα κάνετε λοιπόν συνεργασία? Δεν είπα εγώ θα κάνουμε συνεργασία. Πώς δεν είπατε τώρα που λέγατε? Δεν είπαμε το Πασόκ. Δεν είπαμε το Πασόκ. Είπαμε τμήματα του ενδιάμεσου χώρου. Οι το Πασόκ δεν είναι τμήμα. Εγκαταλείπουν τη λογική του δορυφόρου. Κύριε Παλάφα, με συγχωρείτε γιατί έχω πληρώσει και δεν ακούω και καλά. Ενώ φωνάζω πιο πολύ από ό,τι πρέπει. Όχι. Άρα λοιπόν το Πασόκ δεν είναι μέσα σε αυτή τη συνεργασία σα. Το Πασόκ. Επαναλαμβάνω, εμάς μας ενδιαφέρουν τμήματα του ενδιάμεσου χώρου, το ονομάζω έτσι κατ' οικονομία, οι οποίοι εγκαταλείπουν τη λογική του να είμαστε δορυφόροι του Σαμαρά και κοιτάζουν, αρχίζουν να προβληματίζονται προς το ΣΥΡΙΖΑ. Όπως γίνεται η ΔΗΜΑΡ. Πρώην βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Οι οποίοι εγκαταλείψαν τα κόμματά τους εδώ και καιρό. Εγκαταλείψαν τα κόμματά τους, ακολουθούν με συνέπεια μια πολιτική αντικυβερνητική, αντιμνημονιακή, με αυτούς βεβαίως. Εσείς με τη Νέα Δημοκρατία την αποκλείετε τη συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία? Εννοείται. Μα τι να κοροϊδεύσει με τον κόσμο. Παρακαλώ. Νομίζω ότι ο κύριος Ταμήλος προς τιμή του το ίδιο είπε.